Κύριε Υπουργέ, επιτέλους σας βλέπω στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου μετά από δύο αναβολές. Εκτιμώ βεβαίως ότι το πρόγραμμά σας είναι βεβαρημένο, αλλά επ' ευκαιρίας της σημερινής σας παρουσίας εδώ να σας παρακαλέσω να σας υπενθυμίσω ότι εκκρεμούν αρκετές απλές ερωτήσεις που έχω κάνει, αν έχετε την καλοσύνη να με ρυμνήσετε για να λάβω απαντήσεις. Τώρα, συζητάμε το θέμα της κυβερνοασφάλειας σήμερα, το οποίο παραμένει επίκαιρο. Ο ψηφιακός κόσμος έχει πολλά πλεονεκτήματα, το έχουμε αναδείξει πολλές φορές αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτές οι νέες μορφές επιθέσεων και εγκληματικότητας. Μάλιστα, διαβάζω ότι καλπάζει αυτή η εγκληματικότητα. Ανησυχητικό στοιχείο, το Μάιο του 2017 εντοπίστηκαν 250.000 περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων σε 150 χώρες. Και για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να γίνει από τις κυβερνοεπιθέσεις, διάβαζα έναν υπολογισμό ότι μπορεί να υπάρξει απώλεια κερδών σε επιχειρήσεις από τις κυβερνοεπιθέσεις που να αγγίξει τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια μόνο μέσα στο έτος του 2019. Τον περασμένο Μάιο είχαμε μία μεγάλη κυβερνοεπίθεση σε παγκόσμια κλίματα, σε συστήματα οργανισμών και νοσοκομείων, έπληξε 150 χώρες, 200.000 χρήστες μολύνθηκαν. Στην Ελλάδα έπεσε θύμα το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Σεπτέμβριο, μια ομάδα hackers Anonymous Greece επετέθη στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος και απειλούσε να διαρρεύσει στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Εσωτερικών. Οπότε ξεκινώ με δύο σύντομα ερωτήματα για να τα εξειδικεύσω στη δεύτερη παρέμβασή μου. Ποια είναι λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε, σας παρακαλώ, τα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης των υποθέσεων αυτών και των φαινομένων που παίρνει η κυβέρνησή σας, σε συνεργασία βέβαια, αν θέλετε, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στη χώρα μας, εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς φορείς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και μετά τον Οκτώβριο, όπως ξέρετε πολύ καλά, ήταν ο μήνας ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια. Αυτό η ΕΝΙΖΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσαν διάφορες δράσεις. Παρατήρησα ότι το Πανεπιστήμιο του Πειραιά δυναμικά συμμετείχε σε αυτό, αλλά στην εκστρατεία του 2017 δεν είδα κάποια πρωτοβουλία από το Υπουργείο σας. Οπότε το δεύτερο σκέλος, εκτός από την πρόληψη, ποιες είναι οι δράσεις ευαισθητοποίησης που έχει το Υπουργείο υπόψη του για το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, έχετε 3 λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, δεν θα μπορούσα κι εγώ παρά να προσυπογράψω τα εισαγωγικά σχόλια τα οποία κάνατε για τις δύο πάρα πολύ σημαντικές πτυχές οι οποίες άπτονται της σημερινής ημέρας, τόσο για την ημέρα κατά της βίας ενάντια στις γυναίκες και βεβαίως την επέτειο της ανατίναξης του Γοργοποτάμου. Έκανε τα σχόλια και η κυρία Βουλευτής για την επέτειο της ανατίναξης του Γοργοποτάμου. Θέλω να υπογραμμίσω κι εγώ ότι σηματοδοτεί ένα ορόσημο της εθνικής αντίστασης, ένα ορόσημο ενότητας των αντιστασιακών δυνάμεων, ένα ορόσημο το οποίο ακριβώς σηματοδοτεί διαχρονικά το γεγονός ότι είναι θεμέλιο της αυτοσυνείδησης του λαού μας ο αγώνας ενάντια στην καταπίεση, ενάντια στον ναζισμό, ενάντια στο φασισμό. Και όσοι επιθυμούν είτε να σβήσουν την ιστορία, είτε να επαναφέρουν στο κέντρο της συνείδησης του ελληνικού λαού αυτές τις απεχθείς ιδέες και τις πρακτικές, δεν θα το καταφέρουν και είναι καταδικασμένοι να μένουν στο περιθώριο της ιστορίας ως ένα αντιπαράδειγμα πολιτικής, ιδεολογίας και πρακτικής. Οι κοινωνίες θα προχωρήσουν και θα προχωρήσουν δημοκρατικά και η Ελλάδα θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των δημοκρατικών αγώνων σε πανανθρώπινο επίπεδο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχήν θέλω να καλωσορίσω την ερώτηση της κυρίας Σημακοπούλου, διότι θεωρώ ότι άπτεται ενός εξαιρετικά σημαντικού ζητήματος. Πράγματι, η κυβερνοεπιθέσεις είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί ιδιαιτέρως. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα απασχολήσει ακόμα πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Και θα απασχολήσει διότι έχουμε την ανάπτυξη τεχνολογιών, διασύνδεσης πλέον και συσκευών, εκτός από τη διασύνδεση των υπολογιστών. Συνεπώς, μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι η ασφάλεια δεν θα άπτεται μόνο των δεδομένων, αλλά θα άπτεται και της φυσικής ασφάλειας των ατόμων. Φανταστείτε τι μπορεί να σημαίνει όταν σε λίγα χρόνια, και είμαστε αισιόδοξοι, θα υπάρχει και η αναπτυγμένη τεχνολογία των αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, τι μπορεί να σημαίνει πραγματικά για την ασφάλεια των πολιτών μία κυβερνοεπίθεση η οποία θα μπορούσε πραγματικά να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο.
Σωστά επισημάνθηκε ότι οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται και η ελληνική κυβέρνηση καταγράφει τις προβλέψεις των ειδικών και ετοιμάζει τις γραμμές άμυνας. Πρέπει βέβαια να υπογραμμίσουμε ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο δεν μπορεί να αφορά μια μεμονωμένη χώρα. Δυστυχώς, σε επίπεδο Ευρώπης καταγράφουν οι έρευνες ότι πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους πολίτες δείχνουν να μην είναι ενημερωμένοι για τις απειλές. 7 στις 10 εταιρείες δεν έχουν βασική γνώση για το κυβερνοέγκλημα, ενώ 60% από αυτές δεν έχει υπολογίσει ποτέ τις πιθανές οικονομικές απώλειες από μια κυβερνοεπίθεση. Ένα λεπτό, αν επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε. Οι διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν προχωρήσει και είναι εγκεκριμένος ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων. Ο κανονισμός αυτός θα μπει σε εφαρμογή από το Μάιο του επόμενου έτους, 25 Μαΐου του 2018, και σημαίνει πρακτικά ότι κάθε ιστοσελίδα που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών, ακόμα και φαινομενικά αθώα δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμα, emails κτλ., οφείλει πλέον να είναι σύνομη με το νέο πλαίσιο. Και προβλέπονται βεβαίως τεράστια πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση με τις προβλέψεις του κανονισμού. Ο κανονισμός άπτεται και του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου. Για τον ιδιωτικό τομέα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει την κεντρική ευθύνη. Για το δημόσιο τομέα, το Υπουργείο μας συνεργάζεται με την εν λόγω αρχή. Να σταματήσω εδώ λέγοντας ότι για τα δύο περιστατικά τα οποία ανέφερε η κυρία Σμαγοπούλου έχει γίνει η επικοινωνία του Υπουργείου μας με τον Εθνικό ΣΕΡΤ και τα καταγράφουμε και τα παρακολουθούμε. Η Ελλάδα, και θα επανέλθω στη δευτερολογία μου, συντονίζει γρήγορα τις προσπάθειές της για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό αυτό και ανοίγεται ένα πεδίο στο οποίο νομίζω πρέπει να υπάρξει η εγρήγορση και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, διότι όπως είπα και πριν, είναι πολύ μεγάλη η κίνδυνη μαζί με τις δυνατότητες που αναπτύσσονται μπροστά μας τα λεπτομέρειες στη δευτερολογία. Κυρία Σμακοπούλου, έχετε 3 λεπτά τώρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, υποθέτω ότι θα μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά που ρώτησα στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ. Για τον κανονισμό, γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα, μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ και στη μεγάλη αναβάθμιση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην απόκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις. Είχαμε και την Επίτροπη που μας επισκέφτηκε πρόσφατα. Γενικώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα με στόχο να εξοπλίσει την Ευρώπη καλύτερα με τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθεί σε αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις έχει προτείνει μια δέσμη μέτρων. Αναφερθήκατε στον κανονισμό, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ στην εξαγγελία ότι θα συσταθεί ένας οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά γι' αυτό, ο οποίος θα βασίζεται στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, στον γνωστό ΕΝΙΖΑ, ο οποίος έχουμε την τύχη και την τιμή να εδρεύει στη χώρα μας. Υπάρχει και ένα σχέδιο που συζητιέται αυτή την εβδομάδα, φαντάζομαι το ξέρετε, για τη σύσταση ερευνητικών κέντρων, κυρίως για τις τεχνολογίες κρυπτογράφησης, που θα συνεργάζεται στενά και με τον ΕΝΙΖΑ. Και γενικώς όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται σε επίπεδο κορυφής για την στήριξη και την εξεύρεση διασυνοριακών λύσεων, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι δεν είναι ένα εθνικό θέμα, είναι ένα παγκόσμιο θέμα από τη φύση του, για να μπορούμε να πιάνουμε τους hackers, είτε είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι. Όλες αυτές λοιπόν οι πρωτοβουλίες, επ' αφορμή της ερώτησης ενημερώθηκα ότι, ας πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πάρα πολύ δραστηριοί, έχουν πάρα πολύ δραστηριοποιηθεί στο να δημιουργήσουν ακόμα και ένα ειδικό επαγγελματικό σώμα το οποίο να κάνει ακριβώς αυτό. Η Νορβηγία είναι πάρα πολύ δραστηρία σε αυτό. Η Ουκρανία έχει ένα νομοθετικό πλαίσιο πάρα πολύ συγκεκριμένο που δίνει αρμοδιότητες σε διάφορους φορείς. Και γενικώς εκεί, αν θέλετε, εστιάστε στην απάντησή σας, κύριε Υπουργέ. Εμείς τι ακριβώς κάνουμε δηλαδή σαν χώρα. Και για αυτό και για το δημόσιο. Κάθε δημόσιος οργανισμός πρέπει να προστατεύει τις πληροφορίες του. Και γι' αυτό οι δημόσιοι λειτουργοί εκπαιδεύονται για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, ας πούμε, που θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχει έτσι κάποιος στρατηγικός σχεδιασμός από πλευράς του Υπουργείου για τη θωράκιση του δημόσιου τομέα γενικά από τις κυβερνοεπιθέσεις. Και κλείνω, αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, νομίζω είναι σημαντικό να κάνετε μία αναφορά στο πώς θα στηρίξουμε τον ΕΝΙΖΑ, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα πάρουμε και κάτι παραπάνω τώρα που η Ευρώπη εστιάζει σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, 3 λεπτά κι εσείς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τον δημόσιο τομέα και το Υπουργείο. Το Υπουργείο, όπως προβλέπεται από τον οργανισμό του, συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και τις ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές για την άμεση ενσωμάτωση του σχετικού κανονισμού, τον οποίο και σας αναφέρατε. Θα υπάρξει συντονισμός των φορέων, ειδικά των φορέων οι οποίοι κρατούν μεγάλους όγκους δεδομένων, όπως η ΔΙΚΑ, η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, ο ΕΟΠΗ, ο ΕΔΕΤ, που κατέχουν μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων, ούτως ώστε να εναρμονιστούν με τον σχετικό κανονισμό. Επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, συμμετέχουμε στην ομάδα εναρμόνισης της Εθνικής Νομοθεσίας με την οδηγία NIS, Network and Information Security, την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφορικών συστημάτων. Αλλά και έστω είναι ομάδα συνεργασίας, όπου εκεί βέβαια γίνεται η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των δικτύων και των συστημάτων πληροφοριών. Στο πλαίσιο του συντονισμού της ασφάλειας, όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα καλούνται να ορίσουν υπεύθυνο ασφάλειας πληροφοριών και δικτύων, ο οποίος λειτουργεί ως σύνδεσμος με το Υπουργείο μας. Το Υπουργείο θα εφαρμόσει και ένα σύστημα οργάνωσης οριζόντιας δομής ασφάλειας συστημάτων, με αρμοδιότητες ανατομής, όπου τα μέλη του θα εκπαιδευτούν με εξειδικευμένα σεμινάρια στην ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων. Συνεργαζόμαστε με ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, με στόχο τον αποκοινού σχεδιασμό δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ενώ συμμετέχουμε και σε δράσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με στόχο το συντονισμό και την ευθυγράμμιση στην αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μία σειρά από νέα εργαλεία και μεταξύ αυτών την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια. Και μάλιστα με δεδομένο ότι η αναβάθμιση αυτή αφορά έναν οργανισμό ο οποίος βρίσκεται στην χώρα μας. Ο ΕΝΙΖΑ, δηλαδή, ο Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, ενδυναμώνεται επιχειρησιακά, αφού θα υποστηρίζει τη συντονισμένη ανταπόκριση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλη κλίμακα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων και κρίσεων. Και εμείς, βεβαίως, όχι μόνο στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά την ενισχύουμε ποικιλοτρόπως. Τώρα, στις 4 Οκτωβρίου του 2017, κατά τη διάρκεια ημερίδας στη Χάγη, την οποία διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, ο ΕΝΙΖΑ, παρουσιάσαμε το Ελληνικό Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, το οποίο έτυχε γενικής αναγνώρισης όσον αφορά την ετοιμότητα της χώρας σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Στο σχέδιο αυτό περιγράφονται προτεραιότητες όπως η πρόληψη, αξιολόγηση, ανάλυση και αποτροπή απειλών για την ασφάλεια των συστημάτων και των υποδομών, η ενίσχυση της ικανότητας των φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση συμβάντων κυβερνοασφάλειας, η δημιουργία αποτελεσματικού πλαισίου συντονισμού και συνεργασίας με τον καθορισμό επιμέρους αρμοδιοτήτων και ρόλων των εμπλεκομένων φορέων. Επιπρόσθετα, έχει συγκροτηθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή φορέων του δημοσίου για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τα μέτρα για τον υψηλό επίπεδο, την Οδηγία NIS. Ανάμεσα στις άλλες διατάξεις, η ενσωμάτωση της οδηγίας πρόκειται να επιφέρει τη σύσταση νέων δομών εντός του Υπουργείου που θα δουλέψουν σε συντονισμό με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων για την αντιμετώπιση τέτοιων κρουσμάτων. Θέλω να πω ότι η ερώτησή σας έφερε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα στο επίπεδο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και θα ήθελα με ευκαιρία αυτή μου την απάντηση και την τοποθέτηση να δεσμευτώ ότι θα διευρύνουμε το διάλογο, να αξιοποιήσουμε και τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες έχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναφανεί και να δείξουμε ότι και σε αυτό το τομέα μπορούμε πραγματικά να πρωτοπορήσουμε και να αποδείξουμε ότι δικαίως αξίζουμε και να είμαστε και οι οικοδεσπότες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια. Ευχαριστώ.